δεν κινήθηκε μαύρο χρήμα. Όταν έχουμε αποδείξει με στοιχεία το όργιο υπερτιμολογήσεων στις προμήθειες, για παράδειγμα υγειονομικού υλικού. Ή τα έργα και τις ημέρες κυρίας Νικολάου. Και δεν είναι μόνο αυτοί, υπάρχουν χιλιάδες Νικολάου, μικρότερες και μεγαλύτερες σε αυτή τη χώρα. Έχει παράξει κάτι αυτή η Επιτροπή? Έχει πάρει κάποιο σήμα από την άλλη Επιτροπή, την άλλη ανεξάρτητη αρχή, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την οποία εγώ τουλάχιστον ξέρω καμιά σαρανταριά φακέλους που έχει πάρει από, από το ΣΕΙΠ, γιατί τις ενώσατε όλες σε μία για να το ελέγξετε, που έχει μέσα και για τις οποίες δεν έχει παίξει πενιά, δύο χρόνια τώρα. Μια δεκαπενταριά μόνο είναι υποθέσεις με συντριπτικά πορίσματα τα οποία αφορούν το κελπνό. Έτσι, εγώ πέρα από την υπόθεση των 250.000 ευρώ που βρήκαν σαν μαύρο χρήμα στον κύριο Πουλή, έτσι, τον οποίο έκανε μάλιστα και πρόεδρο της Αναπτυξιακής, ο Δήμαρχος Φιλής, και τώρα παρετήθηκε για να ξανακατέβει βουλευτής, μη χάσει η Νέα Δημοκρατία τέτοιο φιντάνι. Λοιπόν, πέρα από αυτόν δεν έχω δει κάποιον άλλο και υπάρχουν δεκάδες υποθέσεις. Τις ξέρω γιατί ήμουν από αυτούς που μάζεψαν τα στοιχεία και τα πήγαμε. Και βέβαια με τους ρυθμούς αργόσυρτης κουτσής ανάπηρης χελώνας που λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη, μπορέσαμε πολύ λίγα πράγματα να κάνουμε τότε που ήμασταν εμείς, αλλά μας την είχατε και στημένη με όλους τους μηχανισμούς σας. Λοιπόν, τώρα δύο χρόνια μετά, τι έχει γίνει? Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πέρα από το να κυνηγάει κανένα που ανάβει το τσιγάρο σε κανένα εστιατόριο ή δεν έχει το πιστοποιητικό εμβολιασμού, έχει κάνει κάποιο έργο? Έχουν κινηθεί 30 δις χρήμα στην ελληνική κοινωνία με όλα αυτά που έχετε κάνει τον καιρό της πανδημίας. Δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα εσείς εκεί στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες? Είναι όλα αγγελικά πλασμένα? Αυτός είναι ο λόγος που ψηφίζουμε παρόν. Διότι όλες οι ανεξάρτητες αρχές είναι τύπης ανεξάρτητες. Τύπης ανεξάρτητες. Έτσι. Εκτελούν πολιτική λειτουργία. Και η πολιτική λειτουργία του επιτελικού κράτους της Μητσοτάκης ΑΕ είναι κουκλώστε τα όλα. Και την ίδια στιγμή, έτσι, την ίδια στιγμή, χτες καλεί η ανακρίτρια του Βαξεβάνη. Και δεν τρεπόμαστε που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Η Νοβάρτης πλήρωσε 350 εκατομμύρια ευρώ επειδή τα πιάσανε πολιτικοί και υπηρεσιακοί στην Ελλάδα, όπως λέει η συμφωνία που κάνανε. Και εδώ πάμε στον ανακριτή ως κατηγορούμενο έναν και την κυρία Παπαδάκου και άλλους δημοσιογράφους που αποκάλυψαν το σκάνδαλο. Και μετά λέει φτιάχνουμε Επιτροπή Καταπολέμησης του Μαύρου Χρήματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών. Γύρω-γύρω όλοι, στη μέση τρώνε και έχουμε τις Επιτροπές για ξεκάρφωμα. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Τι άλλο γίνεται δύο χρόνια τώρα? Μπορεί να είστε εξαιρετικοί άνθρωποι, ικανότατοι επιστήμονες. Παρακάτω. Θα βγάλετε κανένα πόρισμα. Θα πιάσετε μερικά εκατομμύρια τουλάχιστον από τα δις τα οποία έχουν διακινηθεί με απευθείας αναθέσεις. Εδώ πάντως σας πω εγώ μια υπόθεση να ασχοληθείτε. 270 χιλιάρικα έδωσε, λέει, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για μελέτη για το πολιτισμικό, λέει, φορτίο της Αλεξανδρούπολης στην παραλία. Και θα το κάνει μαζί με μια του Πατούλη από εδώ. Αυτό τι είναι τώρα? Φάτε, παιδιά, να φάμε. Ψάχνετε, σας το λέω από τώρα, για παράδειγμα. Και όταν θα ξανάρθετε για να σας ελέγξουμε, δεν ξέρω πόσο καιρό θα κάτσει η κυβέρνηση βέβαια, αν θα στα πάνω, να δούμε τι έχετε βγάλει. Αυτά και ευχαριστώ.